Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη, ενδιαφέρουσα αλλά και κρίσιμη για το μέλλον του τόπου συζήτηση αυτή που διεξάγεται και θέλω εξ αρχής να εξάρω το έργο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και την έκθεση για το δημογραφικό αλλά και να παρατηρήσω ότι είναι θαρρυντικό το γεγονός. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό, άρα οφείλω να το υποσημειώσω ότι αυτή η έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό είναι σχεδόν ομόφωνη. Δηλαδή, εψηφίστη από τα περισσότερα κόμματα, αν δεν κάνω λάθος, πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής. Και βεβαίως θα συμφωνήσω με ορισμένες από τις διατυπώσεις, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει σε αυτές, και του αρχηγού της αντιπολίτευσης που μίλησε πριν, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα, τα αποτελέσματα του οποίου μάλλον για ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το σήμερα και το αύριο, αλλά όποιες πολιτικές χαράξεις, αποτελέσματα θα δεις σε έναν ορίζοντα μακροπρόθεσμο. Και βεβαίως για να τονίσω την ορθότητα αυτής της παρατήρησης, να πω ότι δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα υπήρχε και πολύ πριν την κρίση. Από τη δεκαετία του 90 είχε επισημανθεί η προοπτική της γένεσης του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα. Αν δεν κάνω λάθος, το 92 φτιάχτηκε η πρώτη, 93 η πρώτη επιτροπή. Αν και τη δεκαετία του 90 είχαμε μια αύξηση του πληθυσμού, η οποία όμως είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με την ενσωμάτωση μεταναστών εκείνη την περίοδο. Όμως από τότε είχε αρχίσει να γίνεται σαφής η πρόβλεψη της επιδείνωσης του προβλήματος λόγω της υπογεννητικότητας. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι και εκείνα που θα αρχίσω να καταγράφω τις διαφωνίες μου με τον κύριο Μητσοτάκη, καθώς επίσης και την αίσθησή μου ότι σε κάποια ζητήματα που αφορούν τις παρούσες πολιτικές δεν έχει και πλήρη ενημέρωση και θα τα αναλύσω επιγραμματικά. Εκεί λοιπόν όπου θα διαφωνήσω είναι στην εκτίμηση ότι το δημογραφικό δεν είναι μονάχα ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία σωστή ή λάθος στρατηγική σε επιμέρους ζητήματα. Όχι ότι αυτή η στρατηγική σε επιμέρους ζητήματα δεν είναι ζητούμενο σήμερα. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα ζήτημα συνολικής στρατηγικής. Συνιστά συνέπεια του τρόπου με τον οποίο επιλέγουμε να οργανώσουμε την κοινωνία μας. Αν δηλαδή είμαστε σε θέση να επιλέξουμε ένα μοντέλο κοινωνικής αναπαραγωγής, στο οποίο η αύξηση του πληθυσμού θα είναι η λογική συνέπεια της βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης της κοινωνικής πλειοψηφίας ή αντίθετα, αν το μοντέλο το οποίο επιλέγουμε είναι αυτό που θεωρεί ενδεδειγμένο έναν τρόπο κοινωνικής αναπαραγωγής, όπου η συνέπεια της μείωσης του πληθυσμού είναι μια μικρή ασήμαντη λεπτομέρεια, μια παράπλευρη απώλεια μπροστά στην ευημερία μιας κοινωνικής μειοψηφίας που απολαμβάνει ενδεχομένως προνόμια και πλούτο. Επομένως, αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι ακόμα και αν δεν συναντάμε συχνά την αναφορά στο δημογραφικό ζήτημα, στον πολιτικό ανταγωνισμό, τον καθημερινό εδώ στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, στην ουσία αυτός ο ανταγωνισμός κρύβεται πίσω από κάθε λέξη και κάθε πρόταση την οποία διατυπώνει κάθε πολιτική δύναμη. Διότι ο τρόπος με τον οποίο οραματιζόμαστε την ανάπτυξη, ο τρόπος με τον οποίο οραματιζόμαστε την κοινωνική συγκρότηση, τη δομή της οικονομίας, πόσο οραματιζόμαστε τη μείωση της ανεργίας, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, το ασφαλιστικό σύστημα, όλα τα κρίσιμα ζητήματα της δημόσιας σφαίρας συνιστά και μία ενιαία απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Η πατρίδα μας είδε τον πληθυσμό της να μειώνεται περίπου
ίσως και λίγο παραπάνω από 300.000 ανθρώπους, τα σκληρά χρόνια της κρίσης, 2011-2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Λόγω μείωση των γεννήσεων, λόγω αύξηση των θανάτων, αλλά και λόγω του φαινομένου του brain drain και της φυγής, κυρίως νέων ανθρώπων, δυστυχώς, στο εξωτερικό. Αν θέλουμε, λοιπόν, να μιλήσουμε επί της ουσίας για μία προοπτική ανατροπής αυτής της τάσης, μείωσης των γεννήσεων και αύξησης των θανάτων, δηλαδή την τάση να γίνεται η αναλογία γεννήσεων προς θανάτους ολοένα και πιο αρνητική, θα πρέπει να συνομολογήσουμε ότι δεν μπορεί να συμβεί μέσα από πολιτικές λιτότητας, διάρρηξη κοινωνικής συνοχής, πρώτον, και δεύτερον, δεν μπορεί να συμβεί αυτή η ανατροπή σε αυτή την τάση χωρίς μία ολοκληρωμένη πολιτική ένταξης, ενσωμάτωσης των μεταναστών. Αφήνω το δεύτερο να το αναλύσω χωριστά και θα προσπαθήσω να ασχοληθώ με το πρώτο. Το θέμα, δηλαδή, της κυρίαρχης αντίληψης σήμερα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι στηριγμένη στη συρρήκνωση του εργασιακού κόστους, στη συρρήκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων, άρα και στη συρρήκνωση του μισθού και στην συρρήκνωση όλων των κεκτημένων δικαιωμάτων εργασιακών και κοινωνικών, κοινωνικής προστασίας που οικοδομήθηκαν και στην Ελλάδα, ίσως λίγο αργότερα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Και θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά, λοιπόν, στην εργασία, αλλά και στις πολιτικές για το παιδί. Στο ζήτημα της εργασίας θα ξεκινήσω, γιατί πιστεύω ότι το ζήτημα της εργασίας είναι το υπαριθμόν ένα στην υπόθεση της κοινωνικής αναπαραγωγής. Η Ελλάδα πριν από 5 χρόνια ήταν μια χώρα στην οποία κάτι λιγότερο από το 1/3 του εργατικού δυναμικού της ήταν εκτός παραγωγής. Και ακόμη χειρότερα, στην ίδια κατάσταση βρίσκονταν τα 2/3 σχεδόν των νέων ως 25 έτη. Είναι σαφές ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο σχεδιασμός για το μέλλον, οι σκέψεις για την οικογένεια, για την απόκτηση παιδιών, για άλλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των νέων ανθρώπων και την πλειοψηφία των νέων ανθρώπων, έγιναν ένα όνειρο απατηλό. Η προσμονή για μια καλύτερη ζωή έγινε ένας καθημερινός αγχωτικός αγώνας για επιβίωση. Η χώρα στο αποκορύφωμα της κρίσης ήταν μια χώρα αβίωτη για το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας. Και αυτός ήταν ο λόγος, αν θέλετε, για τον οποίο από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το ζήτημα της εργασίας αποτελεί έναν εθνικό στόχο. Και θέσαμε προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας και δημοσιονομικού περιορισμού. Θέσαμε ως εθνικό στόχο πρώτα απ' όλα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην πρώτη πενταετία είχαμε μια κατάρρευση της απασχόλησης της εργασίας στη χώρα μας. Η ανεργία σκαρφάλωσε στο 28%. Είχαμε μια απώλεια σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου. Έχουμε σήμερα μια αντιστροφή αυτής της τάσης. Έχουμε πάνω από 350.000 νέες θέσεις εργασίας, κάτι που αποτυπώνεται και στα μεγέθη που μετρούν την ανεργία, μέτρες ανεργίας, 9 ποσοστιαίες μονάδες μείωση σε σχέση με την οδυνηρή στιγμή του 2014 που κατέγραψε 28% η ανεργία, σήμερα είναι στο 18,5%. Δεύτερον, εργαστήκαμε για τη βελτίωση των συνθήκων της εργασίας, όχι μόνο για την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση ανεργίας. Οργανώσαμε από μηδενική βάση το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που ήταν ένα κουφάρι.
στην πραγματικότητα για να γίνονται ταραβέρια με διάφορους εργοδότες όταν τους πιάναν στα πράσα για να μην καταγράφουν τις παρανομίες τους. Κυνηγήσαμε την παραβατικότητα σε όλους τους τομείς. Περιορίσαμε την αδήλωτη εργασία στο 9% όταν είχε φτάσει το 2014 ακόμα και στο 20% στους τομείς υψηλής παραβατικότητας. Η πολιτεία πάτησε πόδι σε εργασιακά κάτεργα που απασχολούσαν εκατοντάδες αδήλωτους, ανασφάλιστους, κυρίως νέους ανθρώπους με εξαντλητικά ωράρια που προφανώς δεν είχαν σε τίποτα να κάνουν με το θεσμοθετημένο 8ωρο. Τρίτον, προχωρήσαμε άμεσα μετά την έξοδο από τα μνημόνια σε δύο κομβικές ενέργειες για τη συνολική αύξηση των μισθών, την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% και κατά 27% για τους νέους. Αφού καταργήσαμε αυτή την ντροπιαστική διάταξη της κυβέρνησης Σαμαρά το 12 για τον υποκατώτατο μισθό των νέων ως 25 ετών. Η μείωση λοιπόν της ανεργίας, η προστασία της εργασίας, των συνθήκων της εργασίας και η αύξηση των μισθών αποτελούν προϋπόθεση για μια ενιαία στρατηγική που μπορεί να δώσει μια προοπτική ανατροπή σε αυτό το φαινόμενο. Και θα έλεγα ότι αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη σταδιακή ανατροπή των τάσεων επιδείνωσης του δημογραφικού. Η εργασία είναι παράγοντα σταθερότητας στη ζωή ενός ανθρώπου, χωρίς την αποκατάσταση αυτού του βασικού όρου, σχεδιασμός, οποιοδήποτε σχεδιασμός του μέλλοντος, είναι ένας έολος και αμφίβολος σχεδιασμός. Γι' αυτό το λόγο, και πιστεύω ότι οι συνταγές απορρίθμισης εργασίας, κυρίαρχες την τελευταία 20ετία και στην Ευρώπη, οι νεοφιλελεύθερες συνταγές, οι απόψεις σας, έχουμε διαφορές ιδεολογικές. Οι συνταγές λοιπόν αυτές απορρίθμισης εργασίας, διάλυσης εργασιακών σχέσεων, καθήλωσης των μισθών στο όνομα δήθεν της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ούτε την ανταγωνιστικότητα βοηθά. Το μόνο που πετυχαίνουν με βεβαιότητα είναι να δυσχεραίνουν τις κοινωνικές συνθήκες, να διαρριγνύουν την κοινωνική συνοχή και άρα να υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών και να οξύνουν το δημογραφικό πρόβλημα. Και στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό, αλλά βεβαίως και στη χώρα μας. Πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει οικογένεια, να θέλει να ζήσει στη χώρα με αξιοπρέπεια, με όνειρα, όταν είναι αβέβαιη η προοπτική της εργασίας του, όταν ακόμα και αν υπάρχει προοπτική εργασίας αυτή δεν είναι με αξιοπρεπείς όρους, όταν μέχρι τα 40 του χρόνια μένει στο σπίτι το πατρικό, δεν έχει την οικογένεια να βρει σπίτι. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία οφείλουμε να απαντήσουμε, ιδίως τώρα που βγαίνουμε από την κρίση. Άρα λοιπόν, εδώ πράγματι, ένα πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών, εσείς τα λέτε φιλοδορήματα, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι φιλοδορήματα, κάθε άλλο. Η επιδότηση ενοικίου, για παράδειγμα, που θεσμοθετούμε τώρα και ψηφίσαμε και αφορά 300 εκατομμύρια ετησίως, θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος αναγκών, κυρίως νέων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν οικογένεια και δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί κυρίως αυτοί οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται και μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία έχουμε θεσπίσει. 200.000 νοικοκυριά θα καλυφθούν άμεσα. Τις επόμενες μέρες ξεκινάει η πλατφόρμα και θα δούμε και τα αποτελέσματα της συμμετοχής από την επιδότηση ενοικίου. Άρα, αύξηση του κατώτατου μισθού, βελτίωση των συνθήκων εργασίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επιδότηση ενοικίου είναι ένα πλαίσιο, ένα πλέγμα πολιτικής το οποίο μπορεί πράγματι να συμβάλλει σε σταδιακή αντιμετώπιση του φαινομένου. Επόμενος άξονας, εξαιρετικά κρίσιμος για το δημογραφικό. Οι πολιτικές για το παιδί, και έχω την αίσθηση ότι δεν είστε επαρκώς ενημερωμένος
από τους συνεργάτες σας για όσα έχουν ήδη γίνει. Διότι πράγματι εγώ δεν θέλω να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απαντάτε εσείς σε θεσμοθετημένες ήδη παρεμβάσεις και πολιτικές, ότι είναι φιλοδορήματα. Θα μπορούσα να πω και εγώ ότι 2.000 άπαξ με τη γέννηση του παιδιού είναι ένα φιλοδόρημα. Διότι εντάξει, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Όχι, είναι κάτι σοβαρό αυτό που προτείνεται. Όμως δεν έχετε ενημερωθεί, μάλλον, καθώς αυτό που προτείνετε εσείς προφανώς και με στοιχεία και με κριτήρια εισοδηματικά δεν θα είναι μια δαπάνη για το δημόσιο πάνω από 100 εκατομμύρια. Δεν θα έχετε ενημερωθεί ότι όταν εμείς παραλάβαμε το 2015, η δαπάνη για το παιδί ήταν στα 822 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ σήμερα η δαπάνη για το παιδί είναι στο 1.416 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θα σας τα πω αναλυτικά. Διότι εμείς εκτιμούμε ότι οι δράσεις που έχουμε ήδη αναλάβει, παρά τα, επαναλαμβάνω, στενά δημοσιονομικά πλαίσια που όλοι γνωρίζουμε, ήταν δράσεις εμβληματικές, διότι στην πραγματικότητα ήρθαμε να ανατρέψουμε ένα μοντέλο που αφορούσε μόνο στις ευάλωτες κατηγορίες. Αυξήσαμε λοιπόν τον προϋπολογισμό των δαπανών, των δημόσιων δαπανών για το παιδί κατά 72%. Αυξήσαμε το ύψος των οικογενειακών επιδομάτων από 650 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα, τα οποία αντίστοιχα αφορούσαν 800.000 οικογένειες και 1,4 εκατομμύρια παιδιά το 2015 και σήμερα αφορούν 900.000 οικογένειες και 1,6 εκατομμύρια παιδιά. Και γι' αυτό λέω ότι μάλλον δεν θα σας ενημερώνουν σωστά, καθώς είπατε ότι θα επαναφέρετε όλα τα επιδόματα τα οποία εμείς καταργήσαμε. Αν το λέτε αυτό στην πραγματικότητα, είναι σαν να λέτε ότι θα αφαιρέσετε αυτά τα οποία δώσαμε. Διότι εμείς για πρώτη φορά έχουμε έρθει και έχουμε θεσμοθετήσει επιδόματα και για οικογένειες με ένα παιδί και για οικογένειες με δύο παιδιά και όχι μόνο για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Και το σύνολο των επιδοτούμενων οικογενειών, επαναλαμβάνω, από 809.000 έχει πάει σε 926.000. Το σύνολο των επιδοτούμενων παιδιών από 1.434.000 1.434.000 στο 1.601.000. Θα σας δώσουμε αναλυτικούς πίνακες και στοιχεία, διότι εντάξει να διαφωνούμε σε ιδέες, σε πολιτικές, αλλά όχι και σε πεπραγμένα, σε facts. Αυτά είναι δεδομένα. Αλλά ακόμα και για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ήδη το 2018 το 52% έχει αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος 17. Και βεβαίως για τις οικογένειες με ένα παιδί υπήρξαν πολύ σημαντικές αυξήσεις, πάρα πολύ σημαντικές αυξήσεις, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να επιβραβεύσουμε και να ενισχύσουμε με κίνητρα είναι το να κάνει παιδί ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων, να κάνει το δεύτερο παιδί και μακάρι να φτάσουμε και στο σημείο να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα και για το τρίτο παιδί. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι δεν τολμάει κανείς να κάνει ούτε το πρώτο παιδί. Θεσπίσαμε επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θεσμό των σχολικών γευμάτων που παρέχονται καθημερινά σήμερα σε 153.000 παιδιά σε όλη τη χώρα. Σε μία τριετία αυξήσαμε την κρατική χρηματοδότηση για να μπουν 60% περισσότερα παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και εδώ είναι επίσης κάτι που μάλλον δεν σας έχουν ενημερώσει σωστά, κύριε Μητσοτάκη. Διότι βεβαίως και εσείς λέτε το πρόγραμμά μας κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει κανείς που θα διαφωνήσει σε αυτό? Δεν θα σας κάνω σύγκριση τώρα εδώ με το τι παραλάβαμε και το αν αυτή είναι πραγματική σας πολιτική βούληση, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια η εικόνα ήταν διαφορετική. Διότι το 2015 είχαμε 79.000 vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Και φέτος εμείς έχουμε δώσει 127.000 vouchers. 60% περισσότερα παιδιά. Με συγχωρείτε, 60% περισσότερα παιδιά με πολύ σημαντική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Αλλά το πρόβλημα, πού έγκυται? Και ρωτήστε για να ενημερωθείτε. Το πρόβλημα δεν έγκυται ότι δεν υπάρχει επαρκής κρατική χρηματοδότηση, δαπάνη επιδότηση. Γιατί λέτε στο πρόγραμμά σας ότι θα το λύσετε δίνοντας 1.800 ευρώ ετησίως σε κάθε παιδί. Μα εμείς ξέρετε πώς θα δίνουμε σήμερα. Από 2.375 έως 2.945 για τα βρέφη και από 1.805 έως 2.375 για τα νήπια. Πολύ περισσότερα πώς θα λέτε ότι θα δώσετε εσείς. Το πρόβλημα έγκυται ότι δεν υπάρχουν επαρκείς σταθμοί παιδική και βρεφονηπιακή στη χώρα, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Και δεν υπάρχουν προφανώς, διότι όπως και εσείς σωστά είπατε, ότι τα ζητήματα αυτά δεν ήταν από μια μέρα στην άλλη, δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και σήμερα δίνουμε πράγματι έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να δημιουργήσουμε, να δώσουμε κίνητρα, να φτιαχτούν παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Το Γενάρη του 2018 έχουμε ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη που αφορά το Γενάρη του 19, πρόγραμμα σε εξέλιξη που αφορά συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ για την ίδρυση 10.000 νέων θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επίσης, να σας πω ότι τη δίχρονη προσχολική υποχρεωτική εμείς τη θεσμοθετήσαμε. Δηλαδή μην εξαγγέλλετε πράγματα τα οποία ήδη έχουν θεσμοθετηθεί. Και ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής 110 δήμοι που ιδρύουν 5.000 νέες θέσεις και προχωράμε μέχρι την κάλυψη όλου του ποσού. Αλλά ακόμα και σε αυτό το... Γιατί το κάναμε εμείς, ψηφίσαμε στη Βουλή. Εσείς τι ψηφίσατε σε αυτό? Που εξαγγέλλετε ότι θα το κάνετε, ενώ έχει γίνει. Ψηφίσατε παρόν, κύριε Μητσοτάκη. Μάλλον κάποιοι συνεργάτες σας δεν σας ενημερώνουν σωστά. Στόχος μας λοιπόν είναι τα επόμενα χρόνια πράγματι να έχουμε κάλυψη σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για 150.000 παιδιά. Διότι στόχος μας πρέπει να είναι πράγματι κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους γονείς, εργαζόμενους ή άνεργους, κυρίως εργαζόμενους που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους, να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους, να έχουν δημιουργική απασχόληση. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο για την μείωση της υπογεννητικότητας, για την καταπολέμηση του προβλήματος του δημογραφικού. Και τέλος, εμείς επιλέξαμε... και να πω εδώ ότι ενώ μέχρι πρότινος η επιδότηση αυτή για τους παιδικούς, τα vouchers αυτά αφορούσαν μόνο σε εργαζόμενες μητέρες, εμείς έχουμε θεσμοθετήσει να αφορούν και άνεργες. Και βεβαίως αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, άνεργες και φτωχές μητέρες, αυτοί που δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε κάποιους ιδιωτικούς σταθμούς. Τέλος, επιλέξαμε να δώσουμε βάρος σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, στο οποίο διαχρονικά η ελληνική πολιτεία επέλεγε να κλείνει τα μάτια, υποταγμένη στη γραφειοκρατία, στα στερεότυπα και τον κοινωνικό συντηρητισμό. Και αυτό ήρθατε να το εξαγγείλετε σήμερα, αλλά έχει γίνει νόμος του κράτους εδώ και ένα χρόνο. Και αναφέρομαι στην εθνική στρατηγική για την αποιδρυματοποίηση, δηλαδή το νέο θεσμικό πλαίσιο για την υιοθεσία. Αυτό ήταν μια εξαιρετικά σημαντική θεσμική τομή, όπου μειώνουμε το χρόνο αναμονής σε 8 με 12 μήνες από 4 ως 6 χρόνια για την υιοθέτηση ενός παιδιού. Καθυστερήσεις που πολύ συχνά όλοι γνωρίζουμε ότι τροφοδοτούσαν και ένα ανεπίτρεπτο φαινόμενο εμπορίας ανηλίκων. Όλο το σύστημα πλέον γίνεται αδιάβλητο και ψηφιακό. Όλα τα ιδρύματα αποκτούν ειδική μονάδα από ιδρυματοποίησης, συνδεδεμένη με το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι όλα τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε αυτόν τον τόπο να μην στερηθούν τα στοιχειώδη.
Και επιτρέψτε με εδώ μια παρατήρηση, διότι διαβάζοντας και την έκθεση, παρατήρησα το εξής. Η δαπάνη για το παιδί στην Ελλάδα ήταν σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα που μας κατέτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα δαπανών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όχι μόνο στην περίοδο της κρίσης. Την περίοδο των παχαίων αγελάδων. Την περίοδο που ισχυρή ελληνική οικονομία έφτιαχνε Ολυμπιάδες. Την περίοδο της ισχυρής Ελλάδας του χρηματιστηρίου. Των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης του 4 και του 6% είχαμε αυτές τις χαμηλές, τις χαμηλότερες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το παιδί. Γι' αυτό θέλω να αμφισβητήσω και κάτι άλλο που είπατε, αναφερόμενο σε κάποια στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν είναι γραμμική συνάρτηση ο ρυθμός της ανάπτυξης με το επίπεδο της κοινωνικής προστασίας. Δεν είναι γραμμική συνάρτηση η ρυθμή της ανάπτυξης με το επίπεδο της κοινωνικής συνοχής που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής της δημογραφικής εξέλιξης. Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής και στρατηγικής. Την εποχή των παχαίων αγελάδων της ισχυρής και μεγάλης Ελλάδας οικονομίας που άνθιζε, είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Διότι το έγκλημα στη χώρα, λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι κάποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα και την οδήγησαν σε πρωτοφανή οικονομική κρίση, τη χειρότερη σε όλη την Ευρώπη, που διέλυσε τον κοινωνικό ιστό, αλλά και ότι πολύ πιο πριν είχαν αφήσει την κοινωνία προστάτευτη, όταν υπήρχαν οι δυνατότητες να οικοδομηθεί ένα κοινωνικό κράτος. Και ότι και άλλες χώρες περάσαν κρίση, όχι τόσο σκληρά όσο εμείς, αλλά είχαν κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα αυτού που εμείς ονομάζουμε παλιό πολιτικό σύστημα που κυβέρνησε για χρόνια τη χώρα. Βεβαίως, σήμερα κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ακόμα συμπολίτες μας δεν περνούν δύσκολα. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι διαμαγείας η κρίση έχει τελειώσει. Όμως πιστεύω ότι δεν χωράνε κροκοδίλια δάκρυα, ούτε για το δημογραφικό, από πολιτικές δυνάμεις που στην πράξη και με τα πεπραγμένα τους, στην κορύφωση της κρίσης, θεώρησαν τις πολιτικές για το παιδί περί της σπατάλη. Και βεβαίως από πολιτικές δυνάμεις που με τις πολιτικές τους επιλογές επιδείνωσαν αυτή την πορεία. Θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου για το δημογραφικό με μια αναφορά, όπως υποσχέθηκα αρχικά, στον τρίτο άξονα, κομβικό κατά τη γνώμη μου, μια συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία και την αντίληψη για την κοινωνική πολιτική, αλλά είναι ένα δύσκολο θέμα. Έχουμε διαφωνίες σε αυτό το θέμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, η προοδευτική με τους συντηρητικούς. Ένα θέμα που ίσως ήταν ταμπού πριν λίγα χρόνια, το συζητάμε εδώ στη Βουλή, ανοιχτά. Εγώ όμως θέλω να πω κάποιες αλήθειες και αναφέρομαι στο κρίσιμο θέμα του μεταναστευτικού προβλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Population Europe, του Ινστιτούτου Max Planck, χώρες οι οποίες παρά την πρόσφατη άνοδο της ακροδεξιάς σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν πολιτικές ένταξης και ενσωμάτωσης στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα πολιτογράφησης μεταναστών, είτε για διαμένοντες για μεγάλο διάστημα μόνιμα στη χώρα, είτε πολύ περισσότερο για μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να δουν ανατροπή των προβλέψεων, των δυσίωνων προβλέψεων για το δημογραφικό, δηλαδή να δουν αύξηση στον πληθυσμό τους. Τέτοιες χώρες είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Σουηδία, το Βέλγιο. Εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τον πληθυσμό τους σημαντικά στο 2050, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της πολιτικής τους, της μεταναστευτικής. Αντιθέτως, χώρες που πρωτοστατούν σε αυτή την σύγχρονη σταυροφορία ενάντια στους πρόσφυγες και στους μετανάστες από άλλες υπήρους και οραματίζονται την Ευρώπη των κλειστών συνόρων, την καθαρή Ευρώπη. Οι περισσότερες εξ αυτών χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής εκτιμάται ότι θα έχουν δραματική μείωση του πληθυσμού τους. Τόσο λόγω της μη ενσωμάτωσης μεταναστών,
όσο και λόγω της μόνιμης φυγής γηγενών στο εξωτερικό. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι, μιας και λέτε ότι να μην συζητήσουμε μόνο με το βλέμμα μας στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά στο μέλλον. Το κρίσιμο ερώτημα είναι η Ελλάδα σε ποιες χώρες θέλουμε να κατατάσσεται. Σε ποια πλευρά της ιστορίας επιλέγει να σταθεί. Οι πολιτικές επιλογές στο πρόσφατο παρελθόν, πλην λαμπρών εξαιρέσεων που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα, τείνουν στο δεύτερο παράδειγμα να μας κατατάσσουν και εμάς μαζί με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής στο θέμα αυτό. Όμως εγώ πιστεύω και θα το πω καθαρά, εμείς πιστεύουμε ότι ο δρόμος αυτός είναι καταστροφικός. Και δεν υπήρξε ποτέ μονόδρομος για τη χώρα, γιατί αυτή η χώρα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι υπήρων, σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Από αυτό το σταυροδρόμι γεννήθηκε και μεγάλωσε ο παγκόσμιος, ο οικουμενικός πολιτισμός, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Και πιστεύω ότι είμαστε και μια χώρα που πρέπει να έχουμε εθνική περηφάνεια και εθνική αυτοπεποίθηση. Να πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες εδώ δεν αποτελεί απειλή, αλλά αποτελεί πλούτο. Να θυμίσω ξανά ότι τη δεκαετία του 90, παρά τις θυσίωνες προβλέψεις το δημογραφικό, η χώρα αύξησε τον πληθυσμό της κατά περίπου 700.000 πολίτες. Γεγονός που προέκυψε όμως κατά 97% από μετανάστες και μόλις κατά 3% από την υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων εκείνη την περίοδο. Επομένως, αυτοί που καλλιεργούν την αντίληψη του ρατσισμού, του εθνικισμού, το ιδεολόγημα της καθαρότητας της φυλής, δεν σκορπούν μονάχα το μίσος και το διχασμό εντός της ελληνικής κοινωνίας. Την ακροτηριάζουν την ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως αυτοί που μιλούν για λαθρέους, για εισβολής, για δίθεν απειλή στα ήθη και στα έθιμα του τόπου, αυτοί που γύρισαν την πλάτη σε χιλιάδες παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, αλλά υποκριτικά σπέβδουν να βγάλουν φωτογραφίες δίπλα σε ένα παιδί δεύτερης γενιάς που μας κάνει περήφανος στις ΗΠΑ, τον Αντέτο Κούμπο, και στην οικογένειά του, μια οικογένεια, περήφανη οικογένεια μεταναστών από την Ιγυρία, που τα 4 από τα 5 παιδιά της γεννήθηκαν εδώ και μεγάλωσαν στα Πατήσια και μεγάλωσαν με βάσανα και δυσκολίες και αγάπησαν την Ελλάδα και είναι πιο Έλληνες από κάποιους άλλους που παριστάνουν τους Έλληνες. Αυτή είναι η μεγάλη υποκρισία. Αυτή είναι η μεγάλη υποκρισία. Μεγάλη υποκρισία. Ακριβώς αυτό σας λέω, κύριε Αθανασίου. Δώσατε πάσα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ακριβώς αυτό σας λέω. Καταλάβετε λίγο τι ακριβώς θέλω να σας πω. Ότι εσείς είδατε τη μία και μοναδική εξαίρεση την ίδια στιγμή που 200.000 παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ, που έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ελπίδες, την ίδια ελληνική ψυχή με αυτόν στον οποίο εσείς δώσατε την υπηκότητα, τους στερούσατε το δικαίωμα να την αποκτήσουν. Τους στερούσατε το δικαίωμα να την αποκτήσουν. Και αυτό είναι η μεγάλη υποκρισία. Η μεγάλη υποκρισία. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που προτείνουμε είναι όπως σχεδόν ομόφωνα βγάλαμε, παρά τις διαφωνίες μας, μία έκθεση για το δημογραφικό. Να συμφωνήσουμε ομόφωνα, αν έχετε την τόλμη. Ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, στους ανθρώπους που η Ελλάδα έγινε η δική τους πατρίδα, να μην στερήσουμε. Να μην στερήσουμε από τον τόπο μας, από τις γενιές των Ελληνόπουλων διαφορετικής καταγωγής, εθνικότητας και χρώματος, την προοπτική να είναι Έλληνες, να αγαπάνε την Ελλάδα, να δημιουργούν για την Ελλάδα, να μας κάνουν περήφανους για την Ελλάδα. Από το 2016, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την Ιθαγένεια, 65.000 νέες και νέοι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ έχουν μέχρι στιγμής αποκτήσει την ελληνική Ιθαγένεια. Όχι όμως όλοι. Διότι οι ρυθμοί είναι εξαιρετικά αργοί, γι' αυτό και φτιάξαμε μια ειδική γραμματεία Ιθαγένειας για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Είναι ακόμα 200.000 παιδιά που δεν έχουν λάβει. Αντί να μας κατηγορείτε ότι δεν επιταχύνουμε, μας κατηγορείτε ότι έχουμε σχέδιο, λέει, να αλώσουμε το εκλογικό σώμα, θεωρώντας απριόρι
ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν και εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία, σαν τον Αντιτοκούμπο δηλαδή, δεν πρόκειται να σας ψηφίσουν. Δεν πρόκειται να σας ψηφίσουν, διότι έχετε προσεγγίσει τις πιο ακραίες και δεξιές λογικές και συμπεριφορές και ρητορικές. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργούμε με αυτό το μικροπολιτικό γνώμονα, όταν έχουμε να κάνουμε όχι μονάχα με ένα πρόβλημα ανθρωπιστικής διάστασης, ανθρωπιάς δηλαδή να το πω απλά, αλλά και με ένα πρόβλημα που αφορά το μέλλον της χώρας, διότι το δημογραφικό είναι το μελλοντικό πρόβλημα της χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια κοινωνία συμπεριληπτική, για μια χώρα που πρέπει να είναι πρότυπο συνύπαρξης και αλληλεγγύης, για μια χώρα που θα πρέπει να αγκαλιάζει τον πλούτο των παραδόσεων και των διαφορετικών καταγωγών. Για την Ελλάδα, με δύο λόγια, των ανοιχτών οριζόντων, όπως άλλωστε τέτοια ήταν στις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας της. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι το δημογραφικό παραμένει ένα κεφαλαιόδες ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να ιδωθεί αποσπασματικά. Χρειάζεται πολιτική βούληση, σχέδιο, αρχές. Κυρίως όμως, όπως είπα στην αρχή, χρειάζεται την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των Ελληνίδων και των Ελλήνων, όλων όσων ζουν σε αυτή τη χώρα. Ένα μεγάλο βήμα για να μπορέσουμε να ταινίσουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον αυτού του τόπου ήταν η έξοδος από τα μνημόνια. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά, κύριε Μητσοτάκη, διότι σε άλλη μια πρόβλεψή σας πέσατε μέσα. Όπως είπατε ότι δεν θα τελειώσουμε τις αξιολογήσεις, όπως είπατε ότι θα μειώσουμε τις συντάξεις, όπως είπατε ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, έτσι προβλέψατε ότι δεν θα βγούμε και στις αγορές. Σήμερα λοιπόν έχω να σας πω ότι άλλη μια πρόβλεψή σας απεδείχθη ότι ήταν μια πρόβλεψη παταγώδους αποτυχίας. Η χώρα βγαίνει στις αγορές με δεκαετές ομόλογο, με πολύ καλύτερους όρους από τους όρους που είχε βγει την τελευταία φορά πριν από την κρίση. Οι προσφορές είναι σε ένα αξιοθαύμαστο επίπεδο ήδη σήμερα και αυτό σηματοδοτεί μια ελπίδα και μια προοπτική. Ένα σημάδι καθοριστικό ότι γυρίζουμε σελίδα, ότι βγαίνουμε από την περίοδο της κρίσης, αλλά και ένα σημάδι ελπίδας και προοπτικής ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Σας συμβουλεύω να συνεχίσετε τις πετυχημένες προβλέψεις σας και κυρίως να συνεχίζετε να λέτε ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις επόμενες εκλογές. Μάλλον καλό μας κάνετε. Ευχαριστούμε.